Εν ώψη των ασφαλιστικών μέτρων, βγάλαμε μία δήλωση, η οποία θα κυκλοφορήσει αύριο στις εφημερίδες, και θεωρήσαμε καλό να ενημερώσουμε και τα κανάλια σχετικά με αυτή τη δήλωση και το περιεχόμενό της. Η δήλωση αναφέρεται σε όλα αυτά που γίνανε όλους αυτούς τους 4 μήνες, σε όλους αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθήσαν να κλείσουν το εργοστάσιο. Δυστυχώς δεν τα καταφέρανε, δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, για όσους κρύβονται πίσω από τη διάσπαση των εργαζομένων. Και αφού δεν καταφέρανε με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν το εργοστάσιο, προχωρήσανε στην πιστοποίηση των Λεβίτων, στην οποία πήρα ρίσκο η εταιρεία όσο αφορά την επαναλειτουργία, όχι την έγκριση πιστοποίησης, όσο αφορά την επαναλειτουργία, γιατί οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά καταφέραμε, σταματήσαμε, ξεκίνησε η μονάδα, έγινε η πιστοποίηση, πήγαν όλα καλά. Απλά τώρα μάθαμε να περιμένουμε το επόμενο χτύπημα. Τώρα έχουμε μάθει πλέον και τους περιμένουμε. Δεν θα ευνηδιαστούμε, είμαστε έτοιμοι. Επιπλέον, ο κύριος Θεοφυλακτίδης, ως μέλος της ομάδας των εργαζομένων, δήλωσε τα εξής. Η ομάδα εργαζομένων σήμερα μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι τα δύσκολα πέρασαν. Το σήμερα είναι καλύτερο από το χθες και το αύριο της βιομηχανίας καλύτερο από το σήμερα. Αγωνιστήκαμε, αντέξαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο ανοιχτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φορείς και ιδιώτες που βοήθησαν στην προσπάθεια των 456 εργαζομένων για να το πετύχουμε. Ευτυχώς όλα τελειώσαν. Πιστεύουμε ότι το μέλλον της βιομηχανίας είναι στα χέρια των εργαζομένων και του εργοδότη φυσικά, και ότι όλα θα πάνε καλά. Το εργατικό κέντρο στην πρώτη απεργία που εξήγηλε συμμετείχε στην απεργία, αγνοώντας όλους εμάς τους 120 της μίας μέρας, και από την επόμενη μέρα αρχίσαν οι προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε 456 τον αριθμό. Εύκολος τρόπος να πάτε στο ΙΚΑ να το διαπιστώσετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τη δεύτερη φορά σιωπήσαν, δεν συμμετείχαν τουλάχιστον 38 φανερά όπως την πρώτη, λες και εμείς δεν ανήκαμε στο εργατικό κέντρο που δουλεύαμε. Ίσως καταλάβαν το λάθος τους, γι' αυτό και τη δεύτερη φορά δεν συμμετείχαν. Απορίας άξιο ήταν που συμμετείχαν τα πετρέλαια και δουλεύαν και στείλανε την πρώτη φορά και άτομα κάτω από τη γέφυρα και μας ταλαιπωρήσαν όσο μας ταλαιπωρήσαν. Συνέβησαν πολλά παράξενα, ευτράπελα και πολλά για τα οποία θα τα θυμόμαστε πολύ καιρό με θλίψη. Ο ΕΧΒΕ, αν θεωρήσουμε ότι είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό μας όργανο, δέχθηκε να υπεστηρίξει την άποψη των 180 και περιφρόνησε τελείως όλους εμάς που είμαστε μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει την καρέκλα που έχει, γιατί η 456 λέει, έχει το δικαίωμα να το λέει ότι μας εκπροσωπεί. Αλλά δυστυχώς το μόνο που πήραμε ήταν φτύσιμο, βρύσιμο και ό,τι άλλο τις δύσκολες ημέρες εκείνες των απεργιών. Αν μη τι άλλο, μία συγγνώμη τουλάχιστον για τη στάση σας απέναντί μας θα ήταν μία ηθική δικαίωση.